Καλημέρα και σήμερα είναι μία μέρα που θα πούμε πάλι τα ζώδια με την απλή τράπουλα, με κάποιες τράπουλες από την Κατίνα, και είναι μία μέρα που έχουμε πανσέλινο, είναι λίγο δύσκολη για κάποια ζώδια, αλλά είναι και καλή για κάποια άλλα. Θα δούμε στη συνέχεια. Να ξεκινήσω με τους κριούς. Έχετε πολύ ωραία λόγια να κάνετε, κρυαράκια μου. Αλλάζουν κάποια πράγματα που επιθυμείτε τελευταία με κάποιο πρόσωπο στα ερωτικά. Α, Γ, Ε και Σ σας δίνουν πολύ πολύ μεγάλη χαρά και επιτυχία. Και θα καθίσετε σε τραπέζι που θα συζητήσετε για κάποια θέματα κινήτων, οικονομικά. Μπερδεύετε λίγο καμιά φορά προσωπικά, επαγγελματικά, μπερδεύεστε, έρχεστε σε ένα δίλημα, θα λυθεί αυτό το δίλημα. Μέχρι 5/9 ξεκαθαρίζετε οικονομικά, ξεκαθαρίζετε αγορές ή πωλήσεις ακινήτων, λέει εδώ, και κάποια χρήματα παίρνετε μαζεμένα. Στα ερωτικά υπάρχει συνάντηση, υπάρχει ένα πρόσωπο που επιστρέφει από παρελθόν, Β, Ε, Σ και Θ σας δίνουν επιτυχία και χαρά, και μέχρι 2/9 κάτι πολύ πολύ καλό θα ακούσετε που έχει να κάνει με οικονομικό. Έχετε νιώσει προδοσία τον τελευταίο καιρό, σας πιάνει μια τρέλα για κάποια πράγματα, αλλά τα ξεπερνάτε σιγά σιγά με την υπομονή σας, λέει εδώ. Να είστε καλά και να περάσω στους Ταύρους. Βραδινή ώρα εσείς, Ταυράκια μου, θα πάρετε μια επιτυχία. Θα ακούσετε κάτι που έχει να κάνει ίσως με ένα χωρισμό, κάτι που σας απασχολεί βραδινή ώρα πολύ έντονα. Θα ακούσετε κάποια λόγια, θα συζητήσετε λίγο με κάποια άτομα, ακούτε και συμβουλές και αυτό είναι καλό, αλλά δεν σας αλλάζει κάτι τη γνώμη για κάποια απόφαση που έχετε πάρει. Θα τελειώσετε μία κατάσταση, γιατί εδώ βάζετε τη λογική και λέτε ότι πρέπει να τελειώσει. Έρχεται ένα πρόσωπο όμως από την άλλη που σας ξεσηκώνει, μία γνωριμία πολύ πολύ καλή, και αν είστε μέσα σε γάμο, έρχεται νέο μέλος, λέει εδώ, σύντομα. 5/7/9 μέχρι 5/7/9 θα πάρετε χρήματα, θα τακτοποιήσετε τη δουλειά σας, θα ξεκινήσετε ίσως κάτι καινούριο και θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα τα πράγματα οικονομικά για εσάς. Μέχρι και μια αγορά που σκέφτεστε θα γίνει, λέει εδώ. Ένα πρόσωπο θα σας μηνύσει τον ερωτά του, θα σας πει λόγια αγάπης. Απ' την άλλη, ένας νέος έρωτας φέρνει τα πάνω κάτω στη ζωή σας και δάκρυα που έχετε κάνει και η ψυχή σας πονά, θα γίνουν δάκρυα χαράς, λέει εδώ. Να είστε καλά κι εσείς και να περάσω στους διδύμους. Έχετε κάνει τα δάκρυά σας, έχετε κάνει γενικά τους απολογισμούς σας και σήμερα με αυτή την πανσέλινο νομίζω πως θα πάρετε αποφάσεις, θα τελειώσετε μια κατάσταση, δεν αντέχετε άλλο, την αναμονή και γενικότερα. Κάνετε ένα δρόμο και ένα ωραίο ξεσήκωμα και έρχεται κάτι νέο πολύ πολύ καλό για εσάς. Α, Ε, Σ και Κ σας δίνουν επιτυχία και χαρά και ξεκινάτε κάτι πολύ πολύ καλό και δημιουργικό, γιατί μέσα από αυτή τη σχέση θα έχετε και στήριξη κάποιοι και κάποιες επαγγελματικοί, λέει εδώ. Υπάρχει ένα ταξίδι που θα γίνει και σε αυτό το ταξίδι για σας είναι κάτι πολύ πολύ σημαντικό, το οποίο έχει την επιτυχία.
και φιλικά πρόσωπα σας βοηθάνε πάρα πολύ για κάτι που σας γυρνάει όρθια την καρδιά. Δεν υπάρχει, λέει, σχέση από συμφέρον. Τα συναισθήματα είναι κοινά και από τις δύο πλευρές, δεν είναι μονομερή. Να είστε καλά και εσείς και να περάσω στους καρκίνους. Έχετε κάνει λόγια πολλά, έχετε ξεσηκωθεί για κάτι πολύ άσχημο, λέει εδώ, μπορεί να κάνατε λόγια βραδινή ώρα, μπορεί να ήρθε ένας χωρισμός. Όλα αυτά θα ξεχαστούν με την Πανσέλινο που έρχεται και θα πάνε όλα πολύ καλά. Θα τα βρείτε, υπάρχει μια επανασύνδεση, υπάρχουν λόγια καλά. Έως 1η-9η θα πάρετε χρήματα και ανοίγονται κάποιες πόρτες για σας πάρα πολύ καλές. Εάν περνάτε χωρισμό, εάν περνάτε λόγια γενικά που σας στεναχωρούν με πρόσωπο της καρδιάς σας, αυτό θα αλλάξει, θα πάει πολύ καλά, θα ξεσηκωθείτε ευχάριστα και από ένα τηλέφωνο θα ακούσετε κάτι που το περιμένετε εδώ και καιρό. Ακόμα και μία επιστροφή προσώπου, ακόμα και νέα για θέμα παιδιού ή εγκυμοσύνης. Ό,τι και αν περνάτε τώρα είναι προσωρινό. Να είστε καλά και εσείς και να περάσω στους λέοντες. Δεν είστε πολύ καλά σήμερα. Έχετε λίγα νεύρα, έχετε μία ένταση. Θα κάνετε τα λόγια σας. Νιώθετε ότι δεν σας καταλαβαίνουν πολλές φορές. Παρ' όλα αυτά θα ηρεμήσετε βραδινή ώρα, έχετε μια πολύ ωραία συνάντηση, ερωτική, θα ακούσετε επιτέλους αυτά που θέλετε, σε καλό θα σας βγει εσάς η Πανσέλινο τελικά και θα περάσετε μια ωραία βραδιά, λέει εδώ. Θα ξεπεραστούν κάποια θέματα της δουλειάς σας και θα ξεσηκωθείτε για κάτι οικονομικό το οποίο τον τελευταίο καιρό σας έχει κουράσει. Κάτι γίνεται που δεν πάει καλά. Η αλλαγή θα κάνετε πολύ καλή ή θα κάνετε κάτι δικό σας που το θέλετε εδώ και καιρό και θα έχει επιτυχία. Αποκαλύπτετε κάτι για εσάς, ένα μυστικό που έχει πολύ σημασία. Και μετά από αυτό γυρνάει όρθιο, λέει, το σπίτι σας, αρκεί να μην επαναλάβετε ξανά και ξανά λάθη του παρελθόντος. Να είστε καλά και εσείς και να περάσω στους Παρθένους. Έχετε κάποιες αμφιβολίες για κάποια θέματα επαγγελματικά, α, ε και σίγμα θα συζητήσετε πάρα πολύ, θα λυθούν οι παρεξηγήσεις ή οι απορίες σας γενικότερα και βραδινή ώρα σήμερα, αύριο θα νιώσετε περίεργα με ένα πρόσωπο, θα πείτε κάποια λόγια, μία σας εκνευρίζει, μία σας ηρεμεί, δεν ξέρει τι θέλει. Έψιλον, κάπα και θήτα σας δίνουν την επιτυχία, αλλά απ' την άλλη παίρνετε και αποφάσεις για ένα δεσμό ότι πρέπει να τελειώσετε κάτι. Νομίζω πως σήμερα θα πάρετε αποφάσεις. Περισσότερο μου βγαίνει ότι συζητάτε με φιλικά πρόσωπα και συμβουλεύεστε, αν και δεν το κάνετε συχνά αυτό, έχετε φτάσει σε ένα διέξοδο και νομίζω πως σήμερα είναι πολύ έντονο. Παρ' όλα αυτά, για σας βγαίνει ο ήλιος ξανά, έρχεται πρόσωπο και μία πονηρή γυναίκα, η οποία εμπιστευόσασταν, τη βγάζετε από τη ζωή σας, λέει εδώ. Να είστε καλά και εσείς και να περάσω στους ζυγούς. Έχετε, ζυγοί μου, κάποιες καλές εξελίξεις. Νομίζω πως μέχρι 5-9 του κάτι που θέλετε πολύ επαγγελματικά, οικονομικά, θα πραγματοποιηθεί. Φεύγουν τα εμπόδια.
Κάποια δάκρυα επίσης φεύγουν και παίρνετε χαρούμενες ειδήσεις. Α, Δ και Ε σας δίνει πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Και κάτι που σκέφτεστε με ένα πρόσωπο στα προσωπικά, θα πάρετε χαρά. Α, Ε και Σίγμα έντονα σας δίνουν την επιτυχία. Έχετε συνάντηση και μέσα σε ένα δεσμό ισορροπούν κάποια πράγματα. Απ' την άλλη, επιστρέφει και πρόσωπο από το παρελθόν. Άρα σήμερα η Πανσέλινος νομίζω για σας θα είναι κάτι πολύ πολύ δυνατό συναισθηματικά, όχι τόσο επαγγελματικά, και βάζετε γερά θεμέλια σε κάτι που μέχρι τώρα σας στεναχωρούσε, με ένα άτομο που είναι λίγο επιπόλαιο. Να είστε καλά και εσείς, και να περάσω στους Σκορπιούς. Δεν θα έλεγα ότι είναι ό,τι καλύτερο για σας σήμερα ημέρα. Έχετε κάνει λόγια, έχετε κάνει καυγά, έχετε μιλήσει ίσως και για ένα χωρισμό. Μην τραβάτε τα άκρα, γιατί σήμερα είναι μια δύσκολη μέρα για σας και μια δύσκολη νύχτα έρχεται, που σας επηρεάζει πάρα πολύ νομίζω εδώ η Πανσέλινος. Σας φέρνει πολύ ένταση, πολλά νεύρα. Θα ξεσηκωθείτε όμως και θα κάνετε ένα δρόμο πολύ πολύ καλό, που μετά από αυτό ηρεμείτε, συζητάτε και τα βρίσκετε. Δεν υπάρχει λοιπόν μόνιμος χωρισμός. Θα έλεγα το αντίθετο, μπορεί και πρόταση γάμου. Οικονομικά έρχονται 3 ευκαιρίες. 5, 8 και 11 ενάτου για σας θα πάει κάτι πολύ πολύ καλά. Και μία απεσιοδοξία που έχετε τώρα για ένα πρόσωπο, έρχεται λέει αυτό το πρόσωπο, κάντε υπομονή, θα αλλάξουν τα πράγματα προς το καλύτερο, θα ακούσετε λόγια που επιθυμείτε από αυτό το πρόσωπο και θα είναι τα πράγματα καλά. Να είστε καλά και εσείς, και να περάσουμε στους τοξότες, που σήμερα επηρεάζεστε πάρα πάρα πολύ από την Πανσέλινο αυτή. Και θα κάνετε τα λόγια σας, θα κάνετε λίγο τα ξεκαθαρίσματά σας με κάποια άτομα, γίνεστε λίγο αυστηροί σήμερα και καλά κάνετε, γιατί πρέπει να το κάνετε αυτό. Κάποιοι και κάποιες βγάζετε κάποια πρόσωπα από τη ζωή σας, όχι μόνο ερωτικά και φιλικά και επαγγελματικά. Κάτι που σας έχει κουράσει θα το τελειώσετε, και δεν είναι μόνο προσωπικό το πρόβλημά σας, είναι και άλλα που τα σκέφτεστε όλα μαζί. Χαλαρώστε λίγο σήμερα, βάλτε μια σειρά, έρχονται χρήματα, έρχεται νέα δουλειά, είναι ο άνοιγμα σε κάτι επαγγελματικό που θα πάει πάρα πάρα πολύ καλά, και θα ξεσηκωθείτε ευχάριστα για ένα ταξίδι. Μέχρι 1η-9η έχετε πολύ πολύ μεγάλη επιτυχία. Όλα τα καλά έρχονται. Μετά από μια μεγάλη αδικία που νιώσατε, θα ξεσηκωθείτε και θα πάνε πολύ πολύ καλύτερα τα πράγματα. Να είστε καλά και εσείς, και να περάσω στους εγώκερους. Σας φεύγει ένα μεγάλο βάρος εσάς για μια μεγάλη πόρτα. Μία σχέση που δεν πάει καλά θα μπει ένα τέλος εδώ. Μέχρι 4-9 κάτι τελειώνεται στη ζωή σας, και κάποια λόγια που γίνονται φεύγουν εμπόδια από αυτά τα λόγια. Πρέπει να γίνουν αυτά τα λόγια, υπάρχει κάποιος λόγος, γιατί μετά όλο αυτό σας βγαίνει σε κάτι καλό. Έχετε απ' την άλλη επιτυχία και αγάπη μέσα σε ένα δεσμό, που υπήρξαν εμπόδια και τα οποία φεύγουν, και κάποιοι και κάποιες σκέφτεστε ίσως κάτι πιο επίσημο. Αλλά υπάρχει και ένας δυνατός χωρισμός για κάποιους. Μετά από όλο αυτό έρχεται μεγάλη επιτυχία ξαφνικά, κάτι πολύ πολύ καλό για οικονομικό και επαγγελματικό θέμα. Ανοίγει πολύ το επαγγελματικό σας και το οικονομικό, και θα πάνε πολύ πολύ καλά τα πράγματα. Και έχετε σίγουρα, αν ανησυχείτε για την υγεία, έχετε πολύ πολύ καλή υγεία εδώ. Είστε σε ένα δίλημα
και μέσα σε επαγγελματικό, με ηχθή, ζώδιο, θα έρθετε σε μια συζήτηση πολύ πολύ καλή. Να είστε καλά και εσείς, και να περάσω στους υδροχώους, όπου εσείς υδροχώοι μου νιώθετε μια πίεση γενικότερα. Γενικότερα και πάντα το νιώθετε αυτό, ότι δεν προλαβαίνετε να κάνετε κάποια πράγματα. Συγγνώμη. Βγαίνει όμως μια επιτυχία. Βγαίνει ότι θα τα καταφέρετε τελικά, θα ξεκαθαρίσουν πράγματα και καταστάσεις που τον τελευταίο καιρό σας πέδεψαν. Υπάρχει ένας δεσμός που θα πάει πολύ πολύ καλά. Θα ξεσηκωθείτε ευχάριστα από ένα πρόσωπο σε τραπέζι για κάτι επαγγελματικό και παίρνετε χρήματα. Μέχρι και 4/9 αλλάζουν τα πράγματα για σας πολύ πολύ προς το καλύτερο, και ακόμα ένα ταξίδι που θέλετε να κάνετε θα γίνει και θα πάει πολύ πολύ καλά. Έχετε πρόσωπο δίπλα σας που είναι τίμιο και ειλικρινή. Έχετε ένα δίλημα για κάτι επαγγελματικό, αλλά αλλάζουν όλα προς το καλύτερο από 1/9. Να είστε καλά και εσείς, και να περάσω στα ψαράκια, που σήμερα η Πανσέληνος είναι πάνω τους και είναι στο δικό τους άξονα, οπότε θα είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα, και νομίζω πως θα πάνε καλύτερα από 8/9 για εσάς. Μέχρι τότε λίγο θα παιδευτείτε οικονομικά, με σχέσεις, με κάποια θέματα που σας απασχολούν γενικότερα. Γυναικεία πρόσωπα σας δίνουν επιτυχία. Υπάρχει πρόσωπο που σας θέλει πολύ και ίσως εκδηλωθεί ξαφνικά και εσείς δεν το περιμένετε. Θα χαρείτε γι' αυτό. Απ' την άλλη, έρχεται ένας δεσμός για σας, πολύ πολύ δυνατός. Γενικά τα ερωτικά θα σας απασχολήσουν περισσότερο από 6/9 και μετά. Τώρα έχετε επαγγελματικές αναζητήσεις, γενικά ψάχνεστε στο επαγγελματικό, θα κάνετε αλλαγές, θα κάνετε αυτά που θέλετε και επιθυμείτε τον τελευταίο καιρό, και θα πάνε νομίζω όλα πολύ πολύ καλά. Μην απογοητεύεστε. Έρχεται και το ερωτικό κρεβάτι το παράνομο. Έρχεται και μία δουλειά που σας διώχνει επιτέλους ένα βάρος από μέσα σας, και νομίζω πως και για σας δεν θα είναι τόσο δύσκολα σήμερα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια σε ό,τι κάνετε, και εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο. Ευχαριστώ.